Επόμενο. Είναι και αυτό. Είναι όλα τα μελίσια μας, δεν είναι μόνο ένα. Είναι όλα τα μελίσια μας πολύ δυνατά. Δεκάρι και αυτό από ό,τι δείχνουν τα πράγματα και πολύ άσπρο μέσα. Όλα τα κεφαλάρια επάνω έχουν ξασπρίσματα. Να δούμε τι θα βρούμε. Γεμάτο μέλι. Μέλι από ρίκι και κουμαριά και από εδώ σφραγισμένο 2,5 κιλά. Αυτά ήθελα, έπρεπε να τα είχαμε τριγύσει πιο εντατικά το φθινόπωρο, αλλά ξέραμε ότι η χρονιά ο χειμώνας θα ήταν βαρύς. Πολλά μέλια έχουμε αφήσει, πολλά μέλια. Μέλια και φρέσκα μέλια. Βλέπουμε εδώ στο κέντρο πολλά φρέσκα μέλια. Αντί να φάνε δηλαδή τα μελίσια μας αυτή τη στιγμή από τα αποθέματά τους, τον αντίον γεμίζουν τώρα και τα κενά. Τελικά μήπως η αναμενόμενη κακοκαιρία από αύριο είναι απαραίτητη. Τι εννοώ, καλό είναι να φάνε κάποια μέλια για να δημιουργήσουν χώρο για τις βασίλισσες. Εδώ στη μέση έχει γεννήσει κιόλας. Μόνο αυτό το κενό έχει αφήσει και το έχει γεννήσει. Και εδώ έχει γύρες από την άλλη μεριά και γόνο φρέσκο ημέρας. Πολύ δυνατά. Φρέσκο γόνο ημέρας στο κέντρο. Δεν ξέρω αν μπορεί να το πάρεις από εκεί μέσα το γόνο. Τα μέλια γύρω γύρω, τα στεφάνια όλα κάτασπρα και βάζουν μέλια. Βλέπεις και εδώ επάνω αυτές οι μέλισσες μέλι βάζουν. Βρήκανε κενό και βάζουν μέλι. Βλέπεις, είναι δεκάρια τα μελίσια. Εάν ξέραμε ότι η επόμενη εβδομάδα, πω, γεμάτο γόνο. Εκολάπτονται μέλισσες και βάζουν καινούριο γόνο. Όπου βρουν ευκαιρία, οι βασίλισσες μας γεννάνε. Τι ωραία στεφανώματα. Πολύ όμορφα τα μελισσάκια μας. Και επαναλαμβάνω, είναι μόλις παραμονή της καθαράς Δευτέρας. Και αυτό, ορίστε, ο γόνος. Τι όμορφο, τι όμορφο. Πολλά μέλια, γύρες και στο κέντρο γόνος φραγισμένος.
Δεν μέτρησα μέχρι στιγμής πόσα πλαίσια γόνα έχει. 1, 2, 3, 4, 5. Κάπου εδώ σταμάτησε και το προηγούμενο και αυτό εδώ. Αν και... και εδώ φρέσκος γόνος. Και αυτό το πλαίσιο. 6 πλαίσια γόνο. 26. Σήμερα. 26 Φεβρουαρίου. Τι ωραία. Σφραγισμένο στο κέντρο. Έτοιμο να σφραγιστεί γύρω γύρω και πιο φρέσκος γύρω γύρω. Δηλαδή τι δείχνει με αυτό. Ότι τρώει μέλια και προχωράει από μέσα προς τα έξω η βασίλισσα και γεννάει. 6 πλαίσια γόνο μέχρι στιγμής και πληθυσμό γύρω στα 10. Εδώ πολλές γύρες, μέλια φρέσκα, πως γυαλίζουν γύρω γύρω, και ξασπρίσματα. Αυτά εδώ τα ξασπρίσματα βλέπετε και τις μέλισσες με τα κεφάλια μέσα, μέλι βάζουν. Εδώ. Και τα ξασπρίσματα αυτά που βλέπετε εδώ, δείχνει πολύ καλή νεκταροέκριση. Επόμενο είναι. Οι αμυγδαλιές είναι στις δόξες τους. Και εδώ φρέσκος γόνος. Και εδώ μέσα φρέσκος γόνος. Ανάμεσα από τις γύρες, να τη βασίλισσά μας. Ορίστε. Α, είναι και πολύ μεγάλη. Γιάννη, πάρτε τα λίγο από κοντά. Τι όμορφη είναι. Έχει αναπτύξει πολύ τις οθήκες της. Και πάει ψάχνοντας. Ορίστε. Για περίμενε λιγάκι, μήπως την πετύχουμε την ώρα που γεννάει κιόλας. Ψάχνει κενά. Όχι, δεν πάει. Άμα δεις, αν βάζει το κεφάλι μέσα και ψάχνει, μπορεί ενδεχομένως να τη δεις να πάρει και θέση να γεννήσει. Τι ωραίο. Δηλαδή, έχουμε 6 και τα μέλια που τρέχουν, Γιάννη. Ορίστε. Γέμισε το πλαίσιο. Το σκούρο βέβαια δείχνει για μέλι από... είναι μέλι από ρίκι ανοιξιάτικο, η γεύση του. Ενδεχομένως έχει ανοίξει και η γλιστροκουμαριά, η οποία ανοίγει αυτή την εποχή. Βέβαια από εδώ είναι δύσκολο να τη δούμε στις απέναντι ράχες, αλλά η γεύση δείχνουν για ρίκι και υπόπικρο, μάλλον από γλιστροκουμαριά. Αλλά αυτό εδώ, τα πλαίσια επάνω με μέλι τέτοιες μέρες, με νέκταρ. Να και η μέλισσα εδώ που λύθηκε αυτές εδώ. Τρέχουν τα πλαίσια μας μέλι. Είναι μία από τις πιο πρώιμες... από τις πιο πρώιμες άνοιξες, θα έλεγα, που έχουμε συναντήσει, με πάρα πολλά μέλια μέσα και πολύ μεγάλη επέκταση γόνου πριν έρθει καν ο Μάρτης. Βλέπουμε, ελπίζουμε ότι θα είναι πολύ καλή χρονιά, αλλά και τα πράγματα το δείχνουνε.